Καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει η καθημερινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει και το λόγο. Καλησπέρα σας. Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια σοβαρή και συνεχιζόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Λόγω της πανδημίας από το νέο κορονοϊό και την νόσο που προκαλεί. Ως σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 500.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού με περισσότερους από 22.000 θανάτους αλλά και περισσότερους από 119.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό ανέρωσαν και έγιναν καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πλέον τα περισσότερα κρούσματα σε όλο τον κόσμο με περισσότερες από 82.000 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις. Σήμερα ανακοινώνουμε 74 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 966. 66 συμπολίτες μας νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, από αυτούς 65 είναι αυτή τη στιγμή διασωληνωμένοι. Το 86% είναι άνδρες, και οι περισσότεροι έχουν υποκείμενο νόσημα. Έχουμε 2 καταγεγραμμένους θανάτους και συνολικά 28 θανάτους στην χώρα. Κάποιοι από αυτούς πεθαίνουν από επιπλοκές της νόσου, η πορεία της οποίας στα σοβαρά περιστατικά παρατείνεται. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη. 23 άνδρες και 5 γυναίκες είναι σε αυτή τη λίστα. Το 89% είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα ή είχαν ηλικία άνω των 70 ετών. 52 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έχουν διενεργηθεί έως σήμερα 13.477 διαγνωστικά τεστ. Η πορεία της επιδημίας του ιού στη χώρα μας συνεχίζεται, με κάποιες περιοχές να υποφέρουν περισσότερο από τον ιό και τη διασπορά του και κάποιες που θα ακολουθήσουν αν δεν συνεχίσουμε την επαγρύπνηση και την προσεκτική τήρηση των μέτρων. Τα μέτρα μας αφορούν όλους το ίδιο. Όλοι συμμετέχουμε και μπορώ να πω κερδίζουμε μικρές νίκες κάθε ημέρα. Αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. Μία από αυτές τις νίκες είναι πως ήδη 4 ασθενείς έχουν αποσωληνωθεί και τους ευχόμεθα γρήγορη ανάρρωση. Αφού ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου γιατρούς που είναι στην πρώτη γραμμή, τους φίλους γιατρούς των μονάδων εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων, των ανθρώπων που δουλεύουν στα ΤΕΠ των νοσοκομείων, των ανθρώπων που δουλεύουν στις παθολογικές, στις πνευμονολογικές κλινικές, των ανθρώπων που νοσηλεύουν αυτούς τους ασθενείς με αυτοθυσία. Οι επόμενες εβδομάδες είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η τροχιά της εθνικής μας επιδημίας παραμένει ελεγχόμενη. Ο καθένας από τη δική του μεριά όμως οφείλει να βοηθήσει να κρατήσουμε μια εικόνα που θα παραμείνει εντός ελέγχου. Θέλω να επιστήσω την προσοχή στους ανθρώπους που επιστρέφουν από χώρες με υψηλό αριθμό περιπτώσεων της νόσου για την ανάγκη της αυστηρής καραντίνας. Να αποφύγουμε συμπεριφορές που εκθέτουν συμπατριώτες μας σε κίνδυνο. Κανένας μας δεν έχει ανοσία από την νόσο, σιγά σιγά κάποιοι θα αποκτούν. Και φυσικά η επιστροφή στην πατρίδα δεν σε διασφαλίζει από την έκθεση στον ιό ή τη διασπορά του. Σχετικά με τα τεστ, να πω πως σε αυτή τη φάση της επιδημίας στη χώρα μας τα ειδικά τεστ αντισωμάτων δεν συστήνεται να χρησιμοποιηθούν από το γενικό κοινό και δεν είναι διαγνωστικά της νόσου. Ένα θετικό μπορεί να είναι ψευδός θετικό λόγω έκθεσης σε άλλους κορονοϊούς που κυκλοφορούν κάθε χρόνο και προκαλούν κοινό κρυολόγημα, ενώ ένα αρνητικό τεστ στην οξία φάση της νόσου σε έναν άνθρωπο χωρίς ή με ελαφρά συμπτώματα μπορεί να δώσει και το λάθος μήνυμα πως δεν έχεις κάτι, ότι δεν έχεις τον ιό και μετά να υιοθετήσεις μια ανεύθυνη συμπεριφορά. Φυσικά και αυτό δεν ισχύει και μπορεί κάλλιστα να έχει την νόσο κανείς με αρνητικό τέτοιο τεστ, ιδιαίτερα στην οξία φάση της νόσου. Τα πιο αξιόπιστα τεστ είναι τα μοριακά τεστ, τα οποία προκρίνονται από τους διεθνείς φορείς και αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Στη μάχη με τον ιό θέλουμε τα πραγματικά δεδομένα και την αλήθεια. Τα τεστ αντισωμάτων δεν είναι για αυτή τη φάση της επιδημίας. Αυτή την περίοδο, ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα μας, από τα πανεπιστήμια, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, θα αξιολογήσουν την αξιοπιστία και την πιθανή χρήση στο μέλλον αξιόπιστων τέτοιων τεστ με αντισώματα για επιδημιολογικούς και άλλους πρακτικούς σκοπούς. Σε μελέτη εκτίμησης κινδύνου από το Ηνωμένο Βασίλειο που ανακοινώθηκε χθες, εκτιμήθηκαν η θνητότητα και η επιπτώση της πανδημίας στην υγεία του κόσμου και τι θα βλέπαμε χωρίς να εφαρμόσουμε καθόλου μέτρα. Δεν θα σας αναφέρω όλα τα σενάρια τα οποία είναι εφιαλτικά και μιλούν για μια απίστευτη καταστροφή με 40 εκατομμύρια θανάτους σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιστήμονες μιλούν και για ημίμετρα που θα αφορούσαν μόνο τους ηλικιωμένους και θα οδηγούσαν σε επιβράδυνση αλλά όχι διακοπή της μετάδοσης και θα οδηγούσαν πολύ γρήγορα σε υπερφόρτωση του συστήματος υγείας μιας χώρας. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και με ημίμετρα, δηλαδή 40% μείωση των κοινωνικών επαφών για τον ευρύτερο πληθυσμό, θα σουζόντουσαν περίπου 8 εκατομμύρια ζωές. Βλέπετε λοιπόν ότι σταδιακά οι περισσότερες χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, υιοθετούν στρατηγικές αντίστοιχες με τις δικές μας, προσπαθώντας να αποφύγουν τα χειρότερα. Η Κίνα έκλεισε τα σύνορά της σήμερα, φοβούμενη δεύτερο κύμα της επιδημίας. Όχι γιατί είναι ένας ιός τύπου έμπολα ή κάποιος άλλος φοβερά θανατηφόρος ιός, αλλά γιατί διαδίδεται γρήγορα και ένα 5% των ανθρώπων περίπου νοσούν σοβαρά, χρειάζονται τατική, χρειάζονται διασωλήνωση. Δεν θέλουμε αυτό να γίνει. Δεν θέλουμε αυτό να γίνει στις ευάλωτες και τις ομάδες αυξημένου κινδύνου του πληθυσμού. Δεν θέλουμε να γίνει μαζί και ταυτόχρονα. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να μην γίνει πραγματικότητα το κακό σενάριο. Η γρήγορη, συλλογική, δηλαδή όλοι μαζί, και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων γλιτώνει αυτή τη στιγμή την πατρίδα μας από μια απίστευτη επιβάρυνση στο σύστημα υγείας και από σημαντικό αριθμό θανάτων. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή επιστημονικών κλιμακίων για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς σε πληττόμενες περιοχές της πατρίδας μας, με την πολύτιμη συνεισφορά από τους γιατρούς του κόσμου, οι οποίοι θα συμβάλλουν με επιστημονικό προσωπικό και τους ευχαριστούμε. Επίσης, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ενίσχυσε με σημαντικό χρηματικό ποσό τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, ώστε να διενεργείται ακόμα περισσότερο και ακόμα εντατικότερα στις περιπτώσεις που χρειάζεται με τις προτεραιότητες που έχουμε ο εργαστηριακός έλεγχος. Σήμερα, πέραν του ηλικίας 101 ετών Ιταλού, που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας γρίπης του 1919 και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από αρκετές μέρες πάλης με τον ιό, πήρε εξιτήριο και η πρώτη μητέρα που γέννησε μαζί με το μωρό τους από το Αττικό νοσοκομείο. Τέτοια νέα μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το μέλλον εξαρτάται από όλους μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Καρδαλιάς. Καλησπέρα σας. Η μάχη ενάντια στην εξάπλωση της νόσου συνεχίζεται και παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Οι επόμενες εβδομάδες είναι σημαντικότατες και δεν υπάρχει χώρος, και το λέω κατηγορηματικά, για κανέναν εφησυχασμό. Όλοι μας αναγκαζόμαστε να κάνουμε θυσίες, άλλοι μικρότερες, άλλοι μεγαλύτερες. Το διακύβευμα όμως είναι εξίσου σημαντικό. Η προστασία η δική μας, η προστασία των οικογενειών μας, η προστασία των φίλων μας, η δυνατότητα να συνεχίσουμε τη ζωή μας με όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα δίπλα μας σε λίγο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να ακολουθούμε πιστά τους κανόνες, όσο δύσκολο και αν αυτό μπορεί να είναι, παραμένει μονόδρομος για να ξεπεράσουμε το Γολγοθά. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι χθες παρελήφθη υγειονομικό υλικό που δόρισαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ελλάδα και θα διατεθεί άμεσα στις ιατρικές μονάδες της χώρας για την ενίσχυση των αναγκών στη μάχη κατά του COVID-19. Πρόκειται για ιατρικό υλικό 11 τόνων που έφτασε στη χώρα μας με ειδική πτήση της Etihad Airways και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ειδικές φόρμες ιατρικής προστασίας, ιατρικά γάντια, καλύματα ιατρικών παπουτσιών και απολυματικά. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε προσωπικά τον πρίγκιπα διάδοχο του Αμπουντάμπι για αυτή την προσφορά.
αναμένονται στα επόμενα 24 ώρα και άλλες ειδικές πτήσεις από διάφορους προορισμούς με υλικό και ειδικά με μάσκες, με γάντια και μέσα ατομικής προστασίας. Η προσπάθεια είναι συνεχής, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά και η πίεση και η ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πρωτοφανής. Όσον αφορά στο μέτρο προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων είχε σε αποτέλεσμα την επιβολή περισσότερων προστήμων. Θα ήθελα να τονίσω για ακόμη μια φορά σε αυτούς τους λίγους που προσπαθούν να ξεγελάσουν το κράτος ότι η συμμόρφωση όλων είναι απαραίτητη για να πετύχουμε το στόχο μας και να εμποδίσουμε τη διασπορά της νόσου. Κάθε ανέτεια μετακίνηση αποδυναμώνει την προσπάθειά μας και υπονομεύει τη στήχηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών γύρω από τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων. Και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Όλοι όσοι βρίσκονται σε καραντίνα θα πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα για το χρονικό διάστημα το οποίο τους έχει ζητηθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο απλά το ζητάμε. Το απαιτεί η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού που αποδέχεται, αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα των μέτρων που έχουμε πάρει μέχρι σήμερα. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, δίνουμε έναν πόλεμο ενάντια στην πανδημία. Έναν πόλεμο που δεν πρέπει και δεν δικαιούμαστε να χάσουμε. Η έκβασή του θα κριθεί από τις καθημερινές μάχες που δίνουμε όλοι μας, από την πειθαρχία μας και την επιμονή μας. Κάθε μέρα πρέπει να βγαίνουμε νικητές. Και ο τρόπος για να το πετύχουμε είναι ένας. Μένουμε σπίτι. Παραμένουμε στα σπίτια μας. Για να προστατεύσουμε όσους αγαπάμε. Για να κερδίσουμε τον πόλεμο. Για να επιστρέψουμε γρηγορότερα στην παλιά μας ζωή, στις παλιές μας συνήθειες. Μένουμε αδιαπραγμάτευτα στο σπίτι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση από την κυρία Χαραλαμπάκου για την τηλεόραση του Αντένα. Κύριε Τσιόδρα, είπατε ότι 4 ασθενείς έχουν ήδη αποσωληνωθεί. Μπορείτε να μας πείτε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά τους? Επίσης, υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα των νέων θεραπείων ή κάτι νεότερο σχετικά με τα rapid test? Και προς τον κύριο Χαρδαλιά, πληροφορούμαστε ότι έφτασαν πριν από λίγο από την Ολλανδία 2 πτήσεις με επιβάτες από πτήσεις transit από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επιβάτες πήραν οδηγίες να πάνε στο σπίτι τους. Δεν θα ακολουθηθεί ήδη η διαδικασία με εκείνους που μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο? Ναι, σχετικά με τους ανθρώπους που αποσωληνώθηκαν, να πω ότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ηλικίας από 52 σε 67 ετών. Ήταν οι δύο από τους 4 είχαν σοβαρά υποκείμενα προβλήματα υγείας. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Όλοι βέβαια έπαιρναν κατάλληλη αντιοικη θεραπεία και ευελπιστούμε τις επόμενες μέρες να δούμε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας να αποσωληνώνται και να γυρίζουν στα σπίτια τους. Σχετικά με την θεραπεία και αν υπάρχει κάτι νεότερο, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ελέγχεται η χρήση φαρμάκων τα οποία έχουν αποτελεσματικότητα για τον ιό με βάση μοντέλα από εργαστηριακά πειράματα και προκρίνεται η χρήση των σκευασμάτων αυτών και στην πατρίδα μας για ανθρώπους που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Σίγουρα κατά σειρά προτεραιότητας τα κύρια φάρμακα είναι η Remdesivir όταν είναι διαθέσιμη, η χλωροκίνη που είναι διαθέσιμη σε μεγάλες ποσότητες στην πατρίδα μας και ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα σε άλλους συνδυασμούς. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν και φάρμακα τα οποία έχουν καρδιοπροστατευτικό μηχανισμό σε κάποιους ασθενείς, γιατί αυτός ο ιός φαίνεται ότι προσβάλλει και τον καρδιακό ιστό με τρόπο που δεν τον κατανοούμε καλά ακόμα. Περιμένουμε βέβαια και παρακολουθούμε και εμείς όλες τις επιστημονικές εξελίξεις σε σχέση με τα νέα θεραπευτικά σχήματα. Τα περισσότερα θεραπευτικά σχήματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο δίνονται σε έδαφος πολύ προσεκτικής παρακολούθησης των ασθενών, ώστε να καταγράφονται και οι παρενέργειες και να παρακολουθούνται οι ασθενείς προσεκτικά από γιατρούς. Όσον αφορά τα τεστ, νομίζω είπα και είναι σαφές σε μένα ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να περιμένουμε περισσότερα δεδομένα για αξιοπιστία των τεστ αντισωμάτων, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για αυτή τη φάση της επιδημίας. Θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον και για άλλους σκοπούς από αυτούς που διαφημίζονται αυτές τις μέρες. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δίνεται και υπάρχει προτεραιότητα για τον μοριακό έλεγχο, που είναι και ο έλεγχος ο οποίος είναι ο διαγνωστικός για την νόσο. Είπα και προηγουμένως, το να κάνεις ένα τεστ αντισώματος και να είναι αρνητικό δεν σημαίνει τίποτε, γιατί μπορεί να είσαι στην τρίτη ή τέταρτη μέρα από την νόσο, να μην έχεις προλάβει να αναπτύξεις τα αντισώματα τα οποία θα ανιχνεύσει το τεστ και να νομίζεις ότι δεν έχεις την νόσο. Είναι λάθος πληροφορία. Επίσης, μπορεί να είναι ψευδός θετικό,
να σου λέει ότι έχεις περάσει την νόσο, γιατί είχες εκτεθεί σε ένα ξαδερφάκι αυτού του κοροναϊού και να υπάρχει αυτό που ονομάζουμε εμείς οι επιστήμονες διασταυρούμενη αντίδραση. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, θα ελεγχθούν για την αξιοπιστία τους, θα χρησιμοποιηθούν από την πολιτεία όταν και όποτε πρέπει και φυσικά παρακολουθούμε και τις διεθνείς εξελίξεις σε σχέση με αυτό το θέμα. Το 19,3% των επιβατών των δύο πτήσεων στην Ολλανδία ήταν transit flight από Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Όλοι δηλώσαν και συμπληρώσαν το σχετικό, τη σχετική φόρμα όπου είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τον τόπο διεύθυνση και απομόνωσή τους όπου καθημερινά ελέγχονται. Το λέω αυτό με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή 6.687 μέχρι πριν λίγο συμπολίτες μας βρίσκονται σε απόλυτη καραντίνα και οι έλεγχοι είναι ενδελεχείς και σε όλη τη χώρα. Κάποιες περιπτώσεις συγκεκριμένες από περιοχές που έρχονται με μεγάλο επιδημιολογικό πολλαπλασιαστή ελέγχονται και σε καθημερινή βάση και καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το λέω αυτό με την έννοια ότι η ατομική ευθύνη του καθενός και ειδικά όσων είναι ασυμπτωματικοί είναι πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο. Όμως και η ευθύνη του κράτους είναι ξεκάθαρη και την ευθύνη αυτή την έχουμε αναλάβει. Δεν είναι εύκολο να επιτηρήσεις όλες αυτές τις καραντίνες, αλλά πιστέψτε με, όλος ο κρατικός μηχανισμός, όλες οι δυνάμεις μας είναι σε απόλυτη υπαγρύπνηση. Σε όλη τη χώρα, ό,τι πρέπει να κάνουμε, το κάνουμε και το κάνουμε με ιδιαίτερο ζήλο και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εμπλέκονται και ειδικά την ελληνική αστυνομία στην διαδικασία αυτή. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Κουρλιμπίνη και την εφημερίδα Κεφάλαιο και την ιστοσελίδα Capital. Ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων μέθαν έρχεται στις 813, εκ των οποίων οι 118 είναι ιδιωτικές. Παράλληλα, οι κλίνες που έχουν αναπτυχθεί για την απλή νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό είναι 2.158. Καθώς αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων και οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες, επαρκεί ο αριθμός αυτός? Θα αυξηθεί ο αριθμός των νοσοκομείων που θα διατεθούν αποκλειστικά για ασθενείς με COVID? Και τι άλλα μέτρα έχετε προγραμματίσει να λάβετε όσον αφορά στη διαθεσιμότητα των νοσοκομείων και τον αριθμό των κλινών σε περίπτωση που επικρατήσει ένα δυσβενέστερο σενάριο? Και προς τον κύριο Χαρδαλιά, με βάση τις μέχρι τώρα εξαγγελίες, η απαγόρευση κυκλοφορίας λήγει σε 9 μέρες, στις 6 Απριλίου. Προφανώς θα παραταθεί. Το ερώτημα είναι μέχρι πότε? Επίσης, ενδέχεται να πάρετε άλλα μέτρα? Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Όλα τα μέτρα είναι πάνω στο τραπέζι. Και τα μέτρα αυτά δεν έχουν μόνο οριζόντια λογική, αλλά έχουν και λογική χωροταξικών κλάστερς. Έχω ξαναπεί ότι η χώρα είναι χωρισμένη και παρακολουθείται επιχειρησιακά σε επίπεδο 13 περιφερειών και τις επόμενες ημέρες προφανώς δεν μπορεί κανένας να κάνει πρόληψη για το είδος των μέτρων που θα πάρουμε, διότι όπως έχω πει και το τονίζω κάθε μέρα είναι ξεχωριστή. Τα δεδομένα είναι πάνω στο τραπέζι, τα αξιολογούμε, συζητάμε δύο φορές την ημέρα και αξιολογούμε μαζί με τον κύριο Τσιόδρα και την επιστημονική ομάδα ό,τι έχει προκύψει και αναλόγως κάνουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είναι ώρα ούτε για εικασίες, ούτε για υποθέσεις, ούτε για σενάρια. Το κράτος είναι έτοιμο με σχέδια για οποιοδήποτε σενάριο, όσο ακραίο και αν είναι. Από εκεί και πέρα, βήμα-βήμα και μένοντας πιστοί στο στρατηγικό μας σχέδιο που αφορά στο να αντιληφθούν όλοι και είναι πολύ σημαντικό ότι η συντατική πλειοψηφία των Ελλήνων το έχει αντιληφθεί, να μείνουμε στο σπίτι. Εάν μείνουμε στο σπίτι, αν περιφρουρήσουμε αυτή τη διαδικασία, όλα νομίζω ότι μπορούν να κυλήσουν ομαλά με την επιμονή και την υπομονή που χρειάζεται τις επόμενες εβδομάδες. Όμως δεν είναι ώρα ούτε για εφησυχασμό, ούτε για αναλύσεις, ούτε για εικασίες, ούτε για υποθέσεις, ούτε για προβλέψεις. Είναι ώρα ευθύνης για όλους. Υπάρχει σχέδιο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάθε περίπτωση. Είτε αυτή είναι καλή, είτε αυτή είναι δυσμενής. Αυτή τη στιγμή οι κλίνες που έχουν διατεθεί για τον κορονοϊό έχουν ξεπεράσει τις 3.100 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από τις μονάδες εντατικής θεραπείας σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες 215
προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατάφερε να λειτουργήσει 80 νέες μονάδες εντατικής θεραπείας. Συνεχίζουμε το σχεδιασμό μας, αναπτύσσοντας περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας, αναπτύσσοντας περισσότερες κλίνες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα ήπια και τα μέτρια περιστατικά. Και σε κάθε περίπτωση το σχέδιο εξελίσσεται ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου. Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Αντωνογιαννάκη, την εφημερίδα Αυγή και το ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο. Σχεδιάζεται τον έλεγχο της διαχείρισης των εργαστηριακών τεστ του ιδιωτικού τομέα και τη δημιουργία κοινών κανόνων για τη διενέργειά τους, προκειμένου τα κριτήρια να μην εξαρτώνται από την οικονομική δυνατότητα του καθενός μας? Επίσης, πόσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού έχουν γίνει και πόσοι έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία προκειμένου να καλύψουν τις υγειονομικές ανάγκες της πανδημίας, καθώς και συμπολιτών μας με χρόνια νοσήματα που λόγω της έκτακτης ανάγκης δεν παρακολουθούνται? Τέλος, πώς απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι ο λόγος που δεν κάνετε μόνιμες μαζικές προσλήψεις υγειονομικών στο ΕΣΥ είναι γιατί θέλετε να ξεπεράσετε την κρίση με τετράμινες και διετούς διαρκείας συμβάσεις, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το σχέδιο ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ μέσως ΔΙΤ και μετατρέποντας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα δημόσια νοσοκομεία? Επιτρέψτε μου να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι κανένας πολίτης ο οποίος έχει προσέλθει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έχει πληρώσει για το τεστ του κορονοϊού και κανένας πολίτης δεν θα πληρώσει. Ναι, η απάντηση είναι σαφής. Ίδιοι κανόνες, ίδιοι όροι και προϋποθέσεις τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Εφόσον κάποιος εμπίπτει στον ορισμό που πρέπει να κάνει το τεστ, θα το κάνει και στον ιδιωτικό τομέα, αφού ο ΕΟΠΗ θα συμβληθεί με πιστοποιημένα εργαστήρια που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το τεστ αυτό. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αυτών εξετάσεων από τον ιδιωτικό τομέα θα καταγράφονται στο μητρό που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το μητρό των ασθενών με COVID. Θέλω να απαντήσω για μία ακόμη φορά σε αυτά που ακούγονταν τις προηγούμενες ημέρες για μαζικό έλεγχο του πληθυσμού σε ό,τι αφορά το τεστ, συντεταγμένα και συγκροτημένα δίνουμε πρόσβαση σε όποιον πολίτη πρέπει να κάνει το τεστ του κορονοϊού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μόνιμες προσλήψεις, οι εγκρίσεις οι οποίες έχουμε δώσει έχουν ξεπεράσει τις 3.200 και αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εργάζονται ήδη σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πέραν των 1.820 ανθρώπων, εκ των οποίων περίπου 400 είναι γιατροί και το υπόλοιπο είναι προσωπικό, νοσηλευτές και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, διασώστες και ό,τι άλλο έχει ανάγκη το σύστημα. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα χρημάτων. Οτιδήποτε χρειάζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα το παρέχουμε, είτε αυτό είναι ανθρώπινοι πόροι, είτε είναι αναλώσιμο υλικό, είτε είναι εξοπλισμός. Και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε όλη η κυβέρνηση κάθε μέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το επιχείρημα ότι δεν κάνουμε μόνιμες προσλήψεις προκειμένου να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης της υγείας, επιτρέψτε μου να πω ότι η ανθρώπινη ζωή αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερη αξία από τις ιδεολειψίες αυτές. Διασφαλίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας και κάνουμε οτιδήποτε περνάει από τα χέρια μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται για να λειτουργήσει το σύστημα υγείας τις κρίσιμες αυτές ημέρες και να παρέχει ασφαλείς και επαρκείς υπηρεσίες υγείας σε κάθε πολίτη. Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Ξιδόπουλο και την ιστοσελίδα Ζούγκλα. Κύριε Τσιόδρα, μάθαμε ότι η κυρία Άγγελα Μέρκελ μπήκε σε καραντίνα όταν είχε επαφή με γιατρό για να κάνει το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου, όπως συνέστησαν οι Γερμανοί γιατροί στον πληθυσμό της χώρας. Πρέπει να κάνουμε έστω και τώρα το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου, όσοι το έχουμε παραλείψει? Και κατά πόσο μπορεί να μας προστατεύσει από την COVID-19? Ναι, δύο πραγματάκια εδώ. Όπως βλέπετε, ο ιός δεν σέβεται κοινωνικά στρώματα, τάξεις, προσβάλλει οποιονδήποτε. Ακούσαμε πριν από λίγο για την θετικοποίηση μεγάλου ηγέτη ευρωπαϊκής χώρας και υπουργού υγείας στην ίδια χώρα. Και φυσικά ακούγονται πολλά και για άλλες στρατηγικές που μπορούν να μας βοηθήσουν όσον αφορά επιπλοκές της νόσου. Είναι μια αναπνευστική νόσος που περιλαμβάνουν φυσικά και λοιμώξεις από βακτήρια.
βακτήρια όπως ο πνευμονιόκοκκος. Ο εμβολιασμός με τον πνευμονιόκοκκο είναι μια στρατηγική πάρα πολύ σημαντική για τη δημόσια υγεία. Αφορά ομάδες του πληθυσμού που είναι ηλικιωμένοι, ηλικίας άνω των 65 ετών και ανθρώπους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Έχει θεσπιστεί εδώ και πολλά χρόνια στην πατρίδα μας. Πρέπει να πραγματοποιείται με συγκεκριμένα κριτήρια όπως αυτά που σας ανέφερα σε ανθρώπους που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες. Και είμαι σίγουρος ότι οι γιατροί που δεν έχουν μεριμνήσει να εμβολιάσουν τους ασθενείς που ανήκουν σε αυξημένες ομάδες για πνευμονιόκοκκο θα πρέπει να τους εμβολιάσουν έστω και τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Αν τώρα ο ίδιος ο αναπνευστικός ιός, ο SARS-CoV-2 που κάνει την νόσο COVID-19 προκαλεί αυξημένες βακτηριακές επιπλοκές ή πνευμονίες, δεν έχει δημοσιευτεί κάποια μεγάλη σειρά, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το κάνει. Το έχουμε δει στη γρίπη, η οποία συμπεριφέρεται με παρόμοιο τρόπο, το έχουμε δει σε άλλους αναπνευστικούς ιούς. Άρα ναι, είναι πολύ σωστή η παρατήρηση από τον αγαπητό δημοσιογράφο, είναι σημαντική στρατηγική ελέγχου και πρόληψη των επιπλοκών από παρόμοιες νόσους και θα πρέπει να επενθυμίζεται στους ασθενείς αυξημένου κινδύνου. Τελευταία ερώτηση από την κυρία Σπαγαδόρου για την ιστοσελίδα CNN. Κύριε Τσιόδρα, παρατηρούμε ότι κάποιες χώρες καταγράφουν μονοψήφιους αριθμούς νεκρών από την COVID-19, όπως η Τσεχία, η Φινλανδία, η Εσθονία, η Κύπρος και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Θα θέλατε να μας πείτε τι είδους μέτρα εφαρμόζουν αυτές οι χώρες? Και προς τον κύριο Κοντοζαμάνη, εκτός από τις 500 κινητές μονάδες, υπάρχει πρόθεση να λειτουργήσουν υποστηρικτικά επιπλέον μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας εκτός των 6 κέντρων υγείας που έχετε ανακοινώσει? Αυτά τα κέντρα υγείας θα υποδέχονται πιθανά κρούσματα? Θα διενεργούν εργαστηριακούς ελέγχους? Νομίζω σχετικά με τους μονοψήφιους αριθμούς κρουσμάτων από κάποιες χώρες, να μου επιτρέψετε να πω ότι εξαρτάται καθαρά από το σύστημα. Μονοψήφιους αριθμούς θανάτων. Ναι, τους μονοψήφιους αριθμούς θανάτων από κάποιες από αυτές τις χώρες εξαρτάται καθαρά από την ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται τοπικά ο ιός, από την δυνατότητα ανίχνευσής του και με ποια εργαστηριακά κριτήρια, με ποια κριτήρια γίνεται ο εργαστηριακός έλεγχος και φυσικά δεν σημαίνει τίποτε. Υπάρχουν, νομίζω, τα τελικά κατά κάποιο τρόπο αποτελέσματα από τη διασπορά της νόσης σε ένα πληθυσμό θα τα δούμε όταν έχει κάνει την πορεία του μέσα στον πληθυσμό, όταν έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα και την επιτυχία αυτών των μέτρων και φυσικά από το διαγνωστικό έλεγχο και τα κριτήρια με τα οποία γίνεται αυτός. Είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε. Η μόνη χώρα που έχει μια πολύ καλή εμπειρία είναι η Κίνα και με βάση τα δεδομένα της Κίνας, όπου περνάει ο ιός αυτός, δίνει την αναλογία που έχουμε πει, 80, 15, 5. 80 που λείπει ανόσος, 15 σοβαρή νόσος που μπορεί να χρειαστεί και νοσηλεία σε νοσοκομείο και 5% κριτική νόσος και ένα 2% θάνατος. Άρα είναι νωρίς νομίζω για κάποιες αυτές τις χώρες και φυσικά θα περιμένουμε να δούμε και την πορεία σε αυτές τις χώρες. Ανάλογα με τα μέτρα και τα μέτρα που εφαρμόζει κάθε χώρα θα είναι και η πορεία της νόσης σε αυτή τη χώρα. Νομίζω το δείχνει καλά και πολύ καλά μάλιστα η ανάλυση των συναδέλφων από το Imperial College. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα είναι παρούσα στη μάχη αυτή και εντάσσεται στο σχεδιασμό μας. Πέρα από τα 6 κέντρα υγείας στην Αττική, τα οποία έχουμε ανακοινώσει ότι θα είναι κέντρα COVID και τα οποία θα διασυνδέονται με τα νοσοκομεία αναφοράς, βεβαίως και στα νοσοκομεία αυτά, στα κέντρα υγείας αυτά θα γίνεται λήψη δείγματος και θα υπάρχει άμεση διασύνδεση με τα νοσοκομεία αναφοράς. Υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός σε ό,τι αφορά τα κέντρα υγείας και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για το υπόλοιπο της χώρας, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην Ήπεθρο. Τα κέντρα υγείας θα ακολουθούν οι συγκεκριμένες διαδικασίες, πρωτόκολλα, αλγόριθμους, έτσι ώστε ύποπτα περιστατικά να διακομίζονται στα νοσοκομεία εφόσον χρειαστεί ή να δίνονται οδηγίες. Και σε κάθε περίπτωση, στη μάχη αυτή της πρωτοβάθμιας, πέραν από τις δημόσιες δομές υγείας, σημαντικό ρόλο θα παίξει και ο ιδιωτικός τομέας. Σας ευχαριστούμε πολύ.